Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Μιχαήλ Άσμους, που θα παρουσιάσει την εισήγηση του Μητροπολίτη Ιλαρίων Αλφέιεφ, Επισκόπου Κολάμς και υπεύθυνου για τις εξωτερικές σχέσεις του Πατριαρχείου της Μόσχας. Ο τίτλος είναι «Ορθόδοξη παράδοξη και θεολογία της συνάφειας». Σεβασμιότατε, σεβασμιότατη, τίμιο ιερατείο, όλοι οι αξιοσέβαστοι ομίγυροι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σεβασμιότητά σας, τον σεβασμιότατο Ιγνάτιο, και στο πρόσωπό σας όλη την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, καθώς και τους άλλους οργανωτές αυτού του συνεδρίου, για την πρόσκληση για συμμετοχή και για την υψηλή τιμή να εκφωνήσω την ομιλία μου. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή ανανέωση των διορθόδοξων σχέσεων, η διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου εντάσσεται στα πλαίσια των κοινών προσπαθειών των Εκκλησιών για την εκπόνηση της συντονισμένης θεολογικής θέσεως σχετικά με τα επίκαιρα θέματα της χριστιανικής πίστεως και του χριστιανικού βίου. Καθώς αρχίζουμε να ομιλούμε για τη συναθειακή θεολογική μέθοδο και την εφαρμογή της για την ποικιλόμορφη παράδοση της Εκκλησίας, πρέπει να αναφερθούμε εν ολίγης στην επικαιρότητα αυτού του θέματος για τη σύγχρονη θεολογία. Πρώτον, ο εικαστός αιώνας χαρακτηρίζεται από το εξαιρετικό άλμα στη μελέτη της αγιοπατερικής σκέψεως μέσω συνεπούς κριτικής εκδόσεως των πηγών και της επιμελούς αναλύσεως αυτών. Αυτό το μεγάλο έργο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεύτερον, η καινούργια και η πιο περιεκτική προσέγγιση των πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και η ανάγκη της εφαρμογής της δυσχιλιετούς εκκλησιαστικής εμπειρίας για την σύγχρονη εποχή, οδήγησαν στην ιδέα της νεοπατερικής σύνθεσης, την οποία ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι διατύπωσε ως εξής. Η μελέτη της θεολογίας από παλιά με οδήγησε σε μια ιδέα την οποία χαρακτηρίζω σήμερα ως την νέα πατερική σύνθεση. Δεν πρέπει να έχει μορφή μιας απλής συλλογής αποφτεγμάτων και διατυπώσεων των πατέρων, αλλά πρέπει να είναι πραγματικά μια σύνθεση, μια δημιουργική επαναξιολόγηση των αποκαλύψεων, οι οποίες εστάλησαν προς τους Αγίους Ανθρώπους της Αρχαιότητας. Αυτή η σύνθεση πρέπει να είναι πατερική, πιστή προς το Πνεύμα και τη θεωρία των πατέρων, ad mentem patrum. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι και νέο πατερική, εφόσον αναφέρεται στο νέο αιώνα, με τα χαρακτηριστικά του προβλήματα και ζητήματα. Τέλος του κειμένου του πατέρα Γεώργιου Φλωρόφσκι. Τέλος, κατά τη διάρκεια της πατερικής αναγέννησης του 20ου αιώνα, εκπονήθηκε μια καθολική θεολογική μέθοδος για την κατάλληλη αξιολόγηση των θεολογικών φαινομένων του παρελθόντος και τον κατάλληλο συνδυασμό τους με τη σημερινή πραγματικότητα. Πρόκειται για τη συναθειακή μέθοδο στον τομέα θεολογίας. Το δίλημα μεταξύ νεοπατερικής σύνθεσης και μεταπατερικής θεολογίας, το οποίο αναφέρεται και στον τίτλο του συνεδρίου, μπορεί να λυθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της συναθειακής μεθόδου της θεολογίας και της συνεπούς εφαρμογής αυτής στην ορθόδοξη θεολογική επιστήμη. Είναι απαραίτητη η επισήμανση ότι η διαχωρισμός ανάμεσα στην πατερική και την μεταπατερική περίοδο, στον οποίο προέβη η Δύση μετά την ανάδειξη της ορθολογικής θεολογίας,
αποτελεί για την Ορθοδοξία εντελώς ξένο στοιχείο. Κατά τον προθιερέα Γεώργιο Φλωρόφσκι, η Εκκλησία στις ημέρες μας δεν έχει λιγότερο κύρος από ό,τι είχε κατά τους παρελθόντες αιώνες, διότι το Άγιο Πνεύμα τη ζωοποιεί όχι λιγότερα από τις περασμένες εποχές. Για το λόγο αυτό, ο αιώνας των Πατέρων δεν πρέπει να περιορίζεται σε κάποια εποχή του παρελθόντος. Ένας περίφημος σύγχρονος θεολόγος, Μητροπολίτης Ιδεοκλίας Κάλιστος Βέρ, αναφέρει ότι ένας ορθόδοξος θεολόγος δεν πρέπει απλά να ξέρει τους πατέρες και να παραθέτει χωρία από αυτούς. Πρέπει να εισήλθε στο πνεύμα τους και να αποκτήσει τον αγιοπατερικό νου. Δεν πρέπει να προσεγγίζει τους πατέρες μόνο ως την κληρονομία του παρελθόντος, αλλά και ως ζωντανούς μάρτυρες και σύγχρονους. Κατά τον Μητροπολίτη Κάλιστο, η εποχή των Αγίων Πατέρων δεν ολοκληρώθηκε το 5ο ή το 7ο αιώνα, αλλά συνεχίζεται έως σήμερα. Είναι άκρος επικίνδυνη η προσέγγιση των Πατέρων ως ένα ολοκληρωμένο σώμα των συγγραμμάτων με την αποκλειστική αναφορά στο παρελθόν. Μήπως ο αιώνας μας δεν μπορεί να αναδείξει ένα νέο βασίλειο ή Αθανάσιο? Το να μιλάει κανείς για την οριστική έκλειψη των Αγίων Πατέρων ταυτίζεται με τον ισχυρισμό για την εγκατάληψη της Εκκλησίας από το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως, λόγω του είδους τους τα ορθόδοξα δογματικά βοηθήματα και εγχειρίδια τρόπον την να απηχούν την ιδέα της μεταπατερικής διδασκαλίας, όμως όσο περισσότερα από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο σαφέστερα αποδεικνύεται το γεγονός ότι εξαρτώνται από το θέλημα και το γούστο των συντακτών αυτών και επομένως απηχούν τις προσωπικές θεολογικές απόψεις. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη πάνω στο θέμα της συναθειακής μεθόδου σε σχέση με την πατερική κληρονομία της Εκκλησίας. Ειδικότερα μίλησα για αυτό το θέμα στο Θεολογικό Συνέδριο στη Μόσχα 2000 χρόνια. Πατερικά, η συναθειακή μέθοδος προϋποθέτει την αποδοχή ως αφετηρία το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας έζησαν και δημιούργησαν σε διάφορα εκκλησιαστικά, θεολογικά, πολιτιστικά, ιστορικά, χρονικά και γλωσσικά πλαίσια. Η πατερική παράδοση δεν είναι ένα ενιαίο χωράφι το οποίο οι πατέρες καλλιεργούσαν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Είναι ποικιλόμορφη και συμπεριλαμβάνει διαφορετικά χρονικά, γλωσσικά και πολιτιστικά στρώματα. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η συνηθισμένη θεώρηση για την ύπαρξη των δύο πατερικών συλλογών, δηλαδή της ελληνικής πατρολογίας και της λατινικής, εμπλουτίσθηκε από πολλές ακόμα νέες διαστάσεις, περιλαμβάνοντας τη Συριακή, την Κοπτική, την Γεωργιανή, την Αρμενική, την Αραβική, την Σλαβωνική και τις άλλες πατρολογίες, κάθε μια από τις οποίες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τις άλλες και το δικό της σώμα κειμένων. Απολύτως δικαιολογημένα η συναθειακή μέθοδος απαιτεί από το σύγχρονο θεολόγο ώστε κατά την ανάλυση αυτού ή άλλο συγγραφέα ή μιας ομάδας συγγραφέων να λαμβάνονται υπόψη κατά το δυνατό τα ευρύτερα πολιτιστικά, ιστορικά και θεολογικά πλαίσια μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν. Όμως αυτά που υπόθηκαν σχετικά με την πατερική κληρονομία της Εκκλησίας μπορεί και σύμφωνα με τη γνώμη μου πρέπει να εφαρμοσθούν και για τα άλλα στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης, όπως είναι το κανονικό δίκαιο, η εκκλησιαστική τέχνη, η λειτουργική, η ασκητική κτλ. Αυτή κατά αυτή η έννοια της παράδοσης, όπως στην πρώτη θέση
τοποθετείται η αδιάκοπη μετάδοση της εμπειρίας από μια γενιά των χριστιανών στην άλλη, μαρτυρεί τη σχέση, τη συνάθεια, εκτός της οποίας δεν υφίσταται καμιά παράδοση. Αυτός ο χαρακτηρισμός της παράδοσης ως συνάθειας καλύπτει όλες απολύτως τις ψυχές της παράδοσης της Εκκλησίας. Η συνέχεια της παράδοσης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση της γνησιότητας και της εκκλησιαστικότητας όλων των πλευρών της ζωής της Εκκλησίας, είτε πρόκειται για την Αγία Γραφή, είτε για τη δομή της λατρείας, την Ιερά Τέχνη, τα διάφορα είδη της χριστιανικής γραμματείας. Στην ιστορία της Εκκλησίας, κάθε φορά, καθώς επιχειρείται η διακοπή των ζωντανών σχέσεων με την παράδοση, με όλα εκείνα τα οποία καθιερώθηκαν και εμπεδόθηκαν στα πλαίσια του εκκλησιαστικού βίου, δημιουργούνται αιρέσεις και σχίσματα, τα οποία επέφεραν ανεπανόρθωτες ζημιές στο έργο του Χριστού στη γη. Αυτή ήταν, παραδείγματος χάριν, η περίπτωση του Νεστόριου, ο οποίος επιτέθηκε κατά του καθιερωμένου πλέον παραδοσιακού όρου Θεοτόκος και εξαιτίας αυτού έπεσε σε αίρεση που καταδικάστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Έτσι συνέβη και στην εποχή της εικονομαχίας, όταν οι ορισμένοι θεολόγοι, καθώς διαμαρτυρούντο εναντίον των περιπτώσεων της υπερβολικής εικονολατρείας, παρασυρώμενοι από το πάθος της πολεμικής και χωρίς καν να το παρατηρήσουν, απείλησαν το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Ποτέ δεν θα καταδικάζονται από την Εκκλησία, εάν είχαν εμπιστοσύνη προς την κοινή εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία ανέκαθεν κατέστηκε τις ιερές απεικονίσεις μέρος της παράδοσης αυτής. Ο Βαρλάμ ο Καλαμβρός άσκησε δρυμύτατη κριτική στη θεολογία και την πράξη του ησυχασμού, ο οποίος ήταν το κύριο ασκητικό ρεύμα στη διάρκεια των προγενέστερων αιώνων. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος όχι μόνο υπερασπίστηκε τον ησυχασμό διαλόγου, αλλά και τον βίωσε ο ίδιος, εκπόνησε τη διδασκαλία για τις άκτιστες ενέργειες, η οποία είχε τόσο στενή συνάφεια με την εκκλησιαστική παράδοση, όσο και η πράξη της νοεράς και καρδιακής προσευχής, που αναγόταν στον πρώιμο χριστιανικό μοναχισμό. Ενώ ο Βαρλαάμ κυριολεκτικά τέθηκε εκτός της εκκλησιαστικής παραδόσεως και κοινωνίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η συναθειακή μέθοδος ήδη περιλαμβάνεται στην εκκλησιαστική παράδοση ως καθεαυτή και καταρχήν ανταποκρίνεται στην διατηρούσα στην Ορθοδοξία θεώρηση της παράδοσης ως θεμέλιο της ύπαρξης της Εκκλησίας. Όμως, λόγω διάφορων περιστάσεων, η θεολογική σκέψη δεν έχει εφαρμόσει ακόμα αυτή τη μέθοδο στην πράξη. Η εφαρμογή της συναθειακής μεθόδου στην πατρολογία. Πρώτον, η συναθειακή μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί για τη μελέτη ενός εκκλησιαστικού συγγραφέως. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τη συνάθεια ενός συγγραφέα, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουμε να κατανοήσουμε καταλλήλως το θεολογικό του σύστημα. Αποκλείεται η εκφορά κρίσεως για ένα πατέρα της Εκκλησίας χωρίς τη γνώση της γλώσσας, στην οποία έγραφε, της ιστορίας της χώρας του, της Εκκλησίας, των πηγών στις οποίες κατέφευγε, και αυτεντίες στις οποίες παρέπεμπε. Μόνο μέσα από την περιεκτική μελέτη των συμφραζομένων δύναται ένας σύγχρονος επιστήμονας να εκφέρει κρίσεις σχετικά με τον ένα ή τον άλλο πατέρα της Εκκλησίας. Η συναθειακή μέθοδος απαγορεύει κατηγορηματικά
την αφαίρεση μιας ή άλλης διατύπωσης ή μιας ή άλλης σκέψεως ενός Αγίου Πατέρα από τα γενικά συμφραζόμενα του θεολογικού του συστήματος και κάποιο συμπέρασμα με βάση αυτή τη σκέπη. Αντίθετα, αυτή η μέθοδος προϋποθέτει την μελέτη της θεολογίας αυτού ή άλλου συγγραφέα ως ενός συναφούς συστήματος. Δεύτερον, η συναθεακή μέθοδος προσφέρεται για την συγκριτική ανάλυση της διδασκαλίας μερικών πατέρων με αυτόν ή άλλο τρόπο συνδεδεμένων μεταξύ τους, με την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια συνάθειας θα τηρούνται αυστηρά. Δεν μπορούμε να συνδέουμε τεχνητά έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα με κάποιον άλλο, ο οποίος έζησε σε ένα απολύτως διαφορετικό περιβάλλον. Αντίθετα, πρέπει να αναζητηθούν οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ των συγγραφέων, οι οποίες άλλωστε μπορούν να διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μεταξύ των τριών μεγάλων Καπαδόκων πατέρων, Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Γρηγορίου Νήσις, υπήρχε άμεση σχέση, γνωρίζοντο, υπήρξαν σύμμαχοι στο θεολογικό έργο, ζούσαν στα ίδια εκκλησιαστικά και ιστορικά πλαίσια, παρέθεταν τις ίδιες πηγές, χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα και διάβαζε ο ένας τα έργα του άλλου. Άμεση σχέση υπήρχε και μεταξύ του Ιερού Αυγουστίνου και του Τερτουλιανού. Παρόλο του ο Αυγουστίνος δεν τον γνώρισε προσωπικά, εν τούτης διάβασε τα έργα του και επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό από το θεολογικό σύστημα του τελευταίου. Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρεύς και ο Θεοδωρήτος Κύρου ζούσαν κατά την ίδια εποχή, συμμετείχαν στην ίδια θεολογική διαμάχη, αν και ευρίσκοντο σε διαφορετικά στρατόπεδα και ασκούσαν πολεμική ο ένας απέναντι στον άλλο. Όλα αυτά μας προσφέρουν ένα πλούσιο υλικό για να κάνουμε τη συγκριτική ανάλυση. Με άλλα λόγια, προβούμε σε σύγκριση των μεταξύ ενός πατέρα της Εκκλησίας με τον άλλο, πρέπει να προσδιορίσουμε τη συναθειακή σχέση μεταξύ τους, δηλαδή πρέπει να ανήκουν είτε στην ίδια εποχή, είτε στην ίδια θεολογική παράδοση, είτε να ευρίσκονται σε σχέση δασκάλου-μαθητή, είτε να είναι αντίπαλοι στο χώρο της θεολογίας κτλ. Τρίτον, η συναθειακή μέθοδος μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας και των συγγραφέων, οι οποίοι δεν ανήκαν στο χώρο της αγιοπατερική παράδοσης, δηλαδή των ειδωλολατρών, των αιρετικών και των εκπροσώπων άλλων θρησκειών, με την προϋπόθεση ότι μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων υπήρχαν κάποιες επαφές στην ιστορία. Ούτως, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να συγκρίνουμε μεταξύ του αριανιασμού και της διδασκαλίας του Μεγάλου Αθανασίου, διότι ο τελευταίος ασκούσε πολεμική εναντίον του αριανισμού. Μεταξύ των θεολογικών συστημάτων του Ευνομίου και του Γρηγορίου Νήσις, διότι ο Γρηγόριος ανέτρεπε τον Ευνόμιο. Μεταξύ των απόψεων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιουλιανού του Παραβάτη, διότι ζούσαν στην ίδια εποχή, γνωρίζοντο και ο Γρηγόριος ήλεγχε στα συγγράμματά του τον Παραβάτη. Μεταξύ του Μανιχαϊσμού και της θεολογίας του Ιερού Αυγουστίνου, διότι προτού ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο Αυγουστίνος υπήρχε μανιχαίος. Μεταξύ της θεολογίας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού και του Ισλάμ, διότι ασκούσε πολεμική ενάντια στο Ισλάμ κλπ. Επίσης, η συγκριτική ανάλυση της θεολογίας των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας και της διδασκαλίας εκείνων των δυτικών συγγραφέων, οι οποίοι γνώριζαν τουλάχιστον ορισμένα μνημεία της Βυζαντινής Αγιοπατερικής Γραμματείας,
αν και ζούσαν μετά το σχίσμα, όπως ο Μάιστερ Έκχαρτ, ο Ιωάννης Σκότος Ριουγένα, ο Τόμας Ακβινάτος, ο Λάνσελοτ Άντριος. Έχει να προσφέρει πολλά. Αντίθετα, ελάχιστη είναι η προσφορά από τη σύγκριση των συγγραμμάτων της Τερέζ Δελιζιού και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, διότι αυτή ποτέ δεν διάβασε, αλλά και δεν μπορούσε να διαβάσει τον Παλαμά. Από τη σύγκριση του βουδισμού με τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, καμία σχέση δεν υφίσταται μεταξύ τους, αλλά και δεν μπορούσε να υφίσταται. Δεν επιτρέπεται καθόλου η αφαίρεση μιας ή της άλλης σκέψης ενός συγγραφέα από τα συμφραζόμενα για να τη συγκρίνουμε με μια άλλη σκέψη ενός άλλου συγγραφέα, η οποία επίσης αφαιρέθηκε από τα συμφραζόμενα. Τέταρτο, με τη συνεπή εφαρμογή της συναθειακής μεθόδου μπορεί κανείς να μάθει τη διάκριση μεταξύ του πρόσκαιρου και του διαχρονικού στοιχείου στα συγγράμματα των πατέρων. Δηλαδή από τη μια πλευρά μεταξύ αυτού το στοιχείου που διατηρεί την αξία του επί αιώνες και έχει διαχρονική σημασία για το σύγχρονο χριστιανό, και από την άλλη εκείνο του στοιχείου το οποίο ανήκει πλέον στην ιστορία, είδε το φως και εξέλιψε μέσα στο περιβάλλον όπου έζησε ο συγκεκριμένος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Παραδείγματος χάριν, οι φυσικές και οι επιστημονικές αντιλήψεις του Βασιλείου του Μεγάλου στο Εξαήμερον και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στην έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως είναι απαρχαιωμένες, ενώ η θεολογική προσέγγιση του κτιστού κόσμου από αυτούς διατηρεί τη σημασία της μέχρι και σήμερα. Να δώσουμε ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα. Οι ανθρωπολογικές απόψεις των Βυζαντινών πατέρων, οι οποίοι όπως και οι υπόλοιποι στην εποχή του Βυζαντίου έκαναν λόγο για τα τέσσερα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος και για το τρισύστατο της ανθρώπινης ψυχής, το λογιστικό, το επιφημικό και το θυμικό. Αυτές οι απόψεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την αρχαία ανθρωπολογία, είναι απαρχαιωμένες πλέον, όμως πολλά από αυτά, τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούσαν σχετικά με τον άνθρωπο, τη ψυχή και το σώμα του, τα πάθη, τις διανοητικές και τις ψυχικές ικανότητες, εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και στις ημέρες μας. Το κανονικό δίκαιο. Το Corpus Canonum είναι μια συλλογή έγκριτων συνοδικών και επιμέρους αποφάσεων, η οποία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της Ιεράς Παραδόσεως, διότι σε όλες τις εποχές η Εκκλησία έχει αυτούς τους κανόνες ως γνώμονα και με αυτούς συμμορφώνει τις σύγχρονες μορφές της ύπαρξής αυτής. Όμως, για τη σωστή κατανόηση των κανόνων πρέπει να προσδιορισθούν εκείνες οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώθηκαν. Πέρα από το σαφή διαχωρισμό των κανόνων σε δογματικούς και εκκλησιαστικούς και πρακτικούς, υπάρχει κατά τη γνώμη μου ο πιο λεπτός διαχωρισμός, ο οποίος αποτελεί καρπό της εφαρμογής της συναθειακής μεθόδου για την κανονική παράδοση, δηλαδή ο διαχωρισμός των κανόνων σε απόλυτους και σε προσδιορισμένους από τα ιστορικά πλαίσια. Και μάλιστα αυτή η δεύτερη κατηγορία δεν συμπίπτει πάντα με την πρώτη. Για παράδειγμα, ο 91ος κανόνας της εκτός Οικουμενικής Συνόδου, με τον οποίο η
κατασκευαστές και οι χρήστες των αμβλωτικών ουσίων εξισώνται με τους φωνείς, έχει ένα απόλυτο χαρακτήρα και δεν διέπεται από τις ιστορικές περιπέτειες. Στην ουσία λειτουργεί ως σχόλιο για τη Θεία Εντολή ουφωνεύσης. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των κανόνων προσδιορίζονται από τα πολύ συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια και επομένως πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα στα σχετικά συμφραζόμενα. Ως παράδειγμα θα λάβουμε τον 17ο κανόνα της Τετάρτης και τον 38ο κανόνα, ο οποίος τον επαναλαμβάνει τις έξι οικουμενικών συνόδων, οι οποίοι θέλουν την εκκλησιαστική διαίρεση σε επισκοπές και μητροπόλεις να ακολουθεί την πολιτική διαίρεση. Αυτοί και οι άλλοι παρόμοιοι κανόνες που ήταν αποτέλεσμα της εκκλησιαστικής και κρατικής πράξεων στο Βυζάντιο δεν μπορούν να εφαρμόζονται αυτόματα στην μετααυτοκρατορική εποχή, όταν μέσα στα όρια μιας αυτοκεφάλου εκκλησίας μπορούν να περιλαμβάνονται μερικά κράτη. Εδώ πρέπει να προσθεθεί και το σύγχρονο πρόβλημα της ορθοδόξης διασποράς, η κανονική διευθέτηση του οποίου στη σημερινή φάση δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα της αρχαίας κανονικής πράξεως και όμως το οποίο έγινε αποδεκτό από όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Εδώ εντάσσεται και ο περίφημος 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου γίνεται η αναφορά στα προνόμια του Πατριαρχικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης και ο οποίος πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια εκείνων των περιορισμών τα οποία επιβάλλονται από τον ίδιο τον κανόνα. Τα δικαιώματα του θρόνου ισχύουν μόνο ως προς τους Μητροπολίτες των τριών διοικήσεων και τους επισκόπους για τους αλλοφίλους αυτών των περιοχών και όχι ως προς τους επισκόπους εντός αυτών των περιοχών ή ως προς τις Μητροπολιτικές Συνόδους. Στα ευρύτερα πλαίσια των άλλων κανόνων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η Συνοδική Αρχή στην Εκκλησιαστική Διοίκηση αναγνωρίζεται ως επικρατούσα επί της Μοναρχικής μέχρι και τις σχετικές τιμωρίες για τους επισκόπους οι οποίοι απουσίαζαν αδικαιολόγητα από τις Μητροπολιτικές Συνόδους. Η εκκλησιαστική τέχνη. Η εκκλησιαστική τέχνη, η οποία επηρεάζει αισθητικά τον άνθρωπο, έχει μια βοηθητική και διδακτική σημασία. Με αυτή την έννοια στην Εκκλησία δεν μπορεί να υφίσταται η τέχνη χάρη στην τέχνη. Και όμως για να υπηρετεί τη σωτηρία, η εκκλησιαστική τέχνη πρέπει να ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο κανόνα, μέσω στον οποίο αποτυπώνεται η εμπειρία των προγενέστερων γενιών των χριστιανών, οι οποίοι δεν άφησαν να χρησιμοποιούνται μέσα στην Εκκλησία ή αφαίρεσαν από την εκκλησιαστική χρήση όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν ανταποκρίνεται στο κατά το Πνεύμα και κατά το Χριστό βίο. Το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής τέχνης πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τη δογματική διδασκαλία και τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένας ενιαίος κανόνας ο οποίος
να ισχύει για όλες τις εποχές και για όλους τους λαούς. Με όλη τη συντηρητικότητά της, η εκκλησιαστική τέχνη δεν μπορεί παρά να δέχεται τις εξωτερικές επιδράσεις. Εδώ οφείλονται οι διάφορες τεχνοτροπίες και τύποι της εκκλησιαστικής τέχνης. Δεν πρέπει κανείς να είναι βαφής γνώστης, ώστε θα μπορέσει να διακρίνει μια βυζαντινή εικόνα από την ενετική ή μια ρωσική από την εικόνα Γεωργιανής προελεύσεως. Ο καθένας έστω και λίγο έχει μια ιδέα σε τι διαφέρει το γρηγοριανό χωρικό από το παλαιορωσικό μονοφωνικό μέλος «Знάμινε». Γνωστό είναι και το φαινόμενο της ρωσικής αρμονικής εκκλησιαστικής μουσικής, η οποία διήλθε μέσα από τις διάφορες φάσεις των δυτικών επιρροών για να καταλήξει στο τέλος σε ένα ιδιόμορφο εκκλησιαστικό ύφος. Όμως και στην τελευταία περίπτωση το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα επιτέχθηκε χάρη στη χρήση του παλαιού εκκλησιαστικού μέλους και την αρμονική γλώσσα, η οποία είναι το προϊόν του και αποτελεί χαρακτηριστικό της ρωσικής εκκλησιαστικής πολυφωνίας. Η ρωσική εκκλησιαστική μουσική πρέπει να εμβολιαστεί με τις επικρατούσες στην Ευρώπη μουσικές τεχνοτροπίες για να επανέλθει στις ρίζες της, στις παλιά μονοδία με συμπλήρωμα όπως τη ρωσική αρμονία. Κατά την αναζήτηση του νέου στοιχείου πραγματοποιήθηκε η επαναφορά της χαμένης παλιάς συνάθειας, πράγμα στο οποίο οφείλεται η διαλεκτική επίλυση του διλήμματος μεταξύ της παράδοσης και του ενσυγχρονισμού. Η εκκλησιαστική ζωγραφική διήλθε μερικές φάσεις με την οικονομαχική κρίση ως διαχωριστική γραμμή. Αυτό που θεωρείται σήμερα ως πρωτότυπο εικόνας είναι η μετά-οικονομαχική εικόνα με έντονες ασκητικές τάσεις. Η τέχνη της ζωγραφικής με τέμπερα, όπου την βασική αρχή αποτελεί η κάλυψη των σκούρων χρωμάτων με τα πιο φωτεινά, δηλαδή πετυχαίνεται η δαφμιντών φώτιση μιας εικόνας, βρίσκει παραλληλισμούς στη θεολογία και στον ησυχασμό. Στη θεολογία και στη πρακτική του ησυχασμού, όπου γίνεται λόγος για το φωτισμό του ανθρώπου από το άκτιστο θείο φως. Και αυτό είναι απολύτως λογικό, διότι η νίκη της εικονολατρείας ήταν πρώτα από όλα η νίκη του μοναχισμού επί του επισκοπίου, το οποίο στήριξε τις αυτοκρατορικές αρχές στους διωγμούς εναντίον των εικόνων. Και εάν η μοναχική τέχνη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια τέχνη συμβολική και εξιδανικεύουσα, η αρχαία τέχνη πρέπει μάλλον να ενταχθεί στην κατηγορία του ρεαλισμού, η τυπολογία του οποίου ανάγεται στην ελληνιστική εποχή, στο ρωμαϊκό γλυπτικό πορτρέτο και στους βίους παράλληλους του Πλουτάρχου. Στα πλαίσια αυτά, το φαινόμενο της εικονομαχίας αντιλαμβάνεται με περισσότερη σαφήνεια. Και όντως μια ρεαλιστική ζωγραφική, η οποία τυπολογικά προσεγγίζει τον αρχαίο πολιτισμό και συνδυάζεται με την ειδωλολατρεία, πολύ πιθανόν να μπορούσε να οδηγήσει σε ακρότητες, κατά των οποίων τάσσοντο οι εικονομάχοι. Αν και οι Άγιοι Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Θεόδωρος Στουντίτης δεν υποστήριξαν κάποια συγκεκριμένη τεχνοτροπία ή τεχνική, αλλά το ίδιο το αποδεκτό της απεικόνησης του Χριστού και των Αγίων,
στην εκκλησιαστική τέχνη, όμως η νίκη της μοναχικής, της ασκητικής τεχνοτροπίας και της τέμπερας, όπως και του μοναχικού τυπικού στις ακολουθίες, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν τυχαία. Τελικά ήταν οι οικονομάχοι, οι οποίοι ύψωσαν το σταυρό πάνω από το φραγμό του Ιερουβήματος, αντικαθιστώντας έτσι την εικόνα της Παναγίας, και με αυτόν τον τρόπο προσέλκυσαν την προσοχή στο σύμβολο κάθε αυτό. Οι συμβολικές τάσεις της οικονομαχίας, οι οποίες έχουν ορισμένους παραλληλισμούς και στην συμβολική ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, συνδέθηκαν διαλεκτικά με τον προοικονομαχικό ρεαλισμό, προσφέροντας στον κόσμο ένα εντελώς διαφορετικό είδος της εκκλησιαστικής τέχνης, τη βυζαντινή εικόνα. Η ρωσική εκκλησιαστική ζωγραφική επίσης διήλθε μερικές φάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές ακολουθούν τις προαναφερόμενες τάσεις. Χωρίς να παραδιαβάζει το δόγμα της εικονολατρείας, η ρωσική εικόνα, επηρεασμένη έντονα από τη Δύση, βγήκε από το πλαίσιο της μακραίωνης βυζαντινής και παλαιορωσικής παράδοσης, η οποία μονοπόλησε την εκκλησιαστική τεχνοτροπία. Όμως πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι έως ότου οι ζωγράφοι αφιέρωναν το έργο τους στον Θεό, ανεξάρτητα από την επικρατούσα τεχνοτροπία, ύψωσαν και εμψύχωσαν την τέχνη, καθοδηγώντας αυτή προς τη διακονία της σωτηρίας. Συμπεράσματα. Με παραδείγματα των τριών βασικών συστατικών της εκκλησιαστικής παράδοσης, απέδειξε την εφαρμογή της συναθειακής μεθόδου για την ορθόδοξη θεολογία, καθώς και τις προοπτικές της νεοπατρικής σύνθεσης του 21ου αιώνα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κατάλληλη αξιολόγηση του κάθε φαινομένου πετυχαίνεται μόνο και αποκλειστικά από μέσα του περιβάλλοντος, στο οποίο είδε το φως και εξελίσσοντο. Η θεολογία του κάθε πατέρ της Εκκλησίας και τα άλλα στοιχεία της παράδοσης πρέπει να μελετηθούν με την περισσότερη δυνατή προσέγγιση εκείνης της ιστορικής, της θεολογικής, της πολιτιστικής και της γλωσσικής κατάστασης μέσα στην οποία είδαν το φως. Thank you, Father Mikhail. Our next presenter is Dr. Tamara Grzelizze. She is the program executive for the Faith and Order Commission of the World Council of Churches. She will be presenting her paper today on the contextualization of the Church Fathers in the context of ecumenism. Σεβασμιότατοι, αδελφοί Εφές, αδελφοί εν Χριστώ. Θα μιλήσω σήμερα για την πρόσφατη απόπειρα να συναφοποιηθούν οι πατέρες της Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενισμού. Η εμπλοκή των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο νέο οικουμενικό πλαίσιο των τελευταίων 50 ετών αποτελεί πρόκληση για την αυτάρκεια της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Μπορεί η Ορθόδοξη Θεολογία να είναι συναφής από πλευράς Ορθόδοξης Παράδοσης και Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας? Η πρόκληση της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι θεμητή? Στα 10 χρόνια που εργάστηκα στο οικουμενικό πλαίσιο, διαπίστευσα ότι οι Ορθόδοξοι απειλούνται από την έννοια του πλαισίου της συνάφειας, όπως και κάποιες οικογένειες των μεταρρυθμισμένων εκκλησιών απειλούνται από την λέξη παράδοση. Υπάρχουν βαθιές διαφορές και βαθιές παρανοήσεις στο ιστορικό αυτής της διαφοράς. Μιλώντας για την θεολογία, αφετηρία μου είναι η ζώσα πίστη.
Και έτσι η κοινωνιολογική διάσταση υπάρχει στην ομιλία αυτή και η συναφιοποίηση αυτή υπάρχει από την αρχή του στοχασμού μου. Τι είναι όμως η θεολογία της συνάφειας? Τα χαρακτηριστικά του πλαισίου, όπως βίωμα, η ιστορία, πολιτισμός, είναι στοιχεία που δεν μπορεί κανείς να απορρίψει. Η συναφιακή θεολογία προκαλεί ή απορρίπτει την αφηρημένη θεολογία και θεωρεί ότι η θεολογία συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, σε ανταπόκριση με διάφορα αιτήματα και ζητήματα. Δεν προχωρούμε μακριά από τον κόσμο των πλατωνικών ιδεών. Μόνο ένας λόγος που δέχεται ότι υπάρχει μία μυθική σκέψη χωρίς να υπάρχει φως που να ακτινοβολεί από τα σημασιολογικά δυναμικά που διατηρούνται μέσα στον μύθο. Οι συναφιακές θεολογίες της δεκαετίας του 1970 βοήθησε να κινητοποιηθούν πολλοί για την απελευθέρωση από την καταπίεση και σήμαινε ότι η συναφιοποίηση ενεργειοποίησε την απελευθέρωση της θεολογίας από πατριαρχικές και καταπιεστικές διαρθρώσεις και δομές που δεν ήταν εγγενείς στη θεολογία. Ο Ιησούς Χριστός, ως βάση της κρίσης και της χάριτος, καθόρισε την συναφιακή θεολογία. Η χειραφέτηση είναι στοιχείο αυτής της συναφιοποίησης. Η συναφιοποίηση, η συνάφεια, αντιστοιχεί στην παγκοσμιότητα μάλλον, και ιδανικά η συναφιοποίηση είναι μια επανανακάλυψη και η συναφιοποίηση είναι η επανανακάλυψη κάποιων θεμελιωδών αρχών, και μια διαδικασία επανανακάλυψης σημαίνει μια κριτικό στοχασμό και μία διάκριση μεταξύ της αυθεντικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και της πιετιστικής αποδοχής αυτής της διδασκαλίας, καθώς και μία σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόσληψης και της απόρριψης της παραδοσιακής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι θεωρούν ότι η Ορθόδοξη έκφραση της θεολογίας πρέπει να αλλάζει με την πραγματικότητα. Ο φόβος και η αντίσταση στην συναφιοποίηση της Ορθόδοξης θεολογίας και η τάση του να είναι αυτοαναφορική υποδεικνύει ότι υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την Ορθόδοξη διδασκαλία να διαπεράσει στην πραγματική καθημερινή ζωή και στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που εμποδίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία να αναγνωρίσει την συναφιοποίηση της θεολογίας της? Υπάρχουν. Είναι εκεί. Είναι απτή. Τα υπόλοιπα για την οικονομία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι από χτες μου δημιουργήθηκε αυτό το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί και σήμερα. Επειδή όλοι κατανοούμε τη μεγάλη επίδραση που έχει το πολιτιστικό περιβάλλον, το γλωσσικό κτλ. Και σκέπτομαι πώς ξεκίνησε στην αρχή και ολοκληρώθηκε το σχίσμα με την καθολική, τη σημερινή εκκλησία, ξεκινώντας από τη συζήτηση περί των τριών υποστάσεων ή των τριών προσώπων. Δηλαδή, επειδή εκείνοι χρησιμοποιούσαν το περζόνα, ενώ, δηλαδή θέλω να πω, μήπως τελικά ορισμένα πράγματα τα οποία αποδιδόταν σε καθαρά δογματικά ζητήματα, ξεκίνησαν από πολύ βαθύτερες διαφορές, δηλαδή στον τρόπο κοσμοαντίληψης των ανθρώπων που εκδηλώνεται στη γλώσσα. Γιατί είναι άλλο πράγμα κάτι να το προσλαμβάνω και να το αισθάνομαι ως υπόσταση, δηλαδή να εκφράζεται μέσα μου με το ρήμα «υφίσταμαι», και άλλο πράγμα είναι με το πρόσωπο, δηλαδή με το «προσωρώμαι» ή «προσωρώ». Θέλω δηλαδή να πω ότι ορισμένα πράγματα που τα βλέπουμε μερικές φορές πολύ μηχανιστικά και εντελώς, ας πούμε, σε ένα επίπεδο καθαρά, είτε απλά πολιτικό, λέμε ο Πάπος ο οποίος θέλει το πρωτείο, είτε ιστορικό κτλ. Μήπως έχει πολύ βαθύτερες ρίζες.
πολιτιστικές. Και αυτό γιατί το λέω, για το διατάφτα, δηλαδή σκέφτομαι ότι στο διάλογο μεταξύ των τριών δογμάτων, ίσως ας πούμε αν κατανοήσουμε ότι ορισμένες διαφορές ξεκινάνε από πολύ βαθιά, δηλαδή από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι διάφορες περιοχές στον κόσμο, ίσως είμαστε μετά πιο ανοιχτοί και με μεγαλύτερη διάθεση επικοινωνίας. Γιατί κατανοώντας ότι ορισμένα πράγματα δεν έγιναν από πρόθεση, αλλά ίσως από διαφορετική κατανόηση του κόσμου, είμαστε και πιο πρόθυμοι να συνδιαλλαγούμε. Ευχαριστώ. It's a comment, I think. It's not a question. Do you want to say? No, it's not. Okay. It's a comment. Thank you, Kyria. Just here with Dr. Katan, just behind her, please. Tamara? Μου φαίνεται ότι μέσα στην Ορθοδοξία είναι ένα ισχυρό πρότυπο. Δεν ξέρω αν αυτό το παράδειγμα δεσπόζει, αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρό και υπερασπίζεται για να είναι συναφιακή η Ορθόδοξη θεολογία. Θα πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιούμε και να διακρίνουμε μεταξύ του σχήματος και της ουσίας του δόγματος και να επαναδιατυπώσουμε την ουσία του δόγματος με διαφορετικές λέξεις χωρίς να τροποποιούμε την ουσία. Είχα την εντύπωση ότι αυτό το μοντέλο θα μας έθετε δυσκολίες, θα δημιουργούσε δυσκολίες. Νομίζετε ότι μέσα στο πλαίσιο της οικουμενικής θεολογίας, αυτό το πρότυπο, είναι λειτουργικό, είναι εφικτό? Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου συνάπτεται με αυτά που ο κύριος Σαντ ρώτησε. Σύμφωνα με την οικουμενική σας εμπειρία, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει διαφορά μεθοδολογίας μεταξύ των Ορθοδόξων, των Καθολικών, των Προτεσταντών θεολόγων όσον αφορά την προσέγγιση στην πατερική παράδοση? Κατανοούμε πολλές φορές ως Ορθόδοξοι ότι έχουμε μια μη ιστορική προσέγγιση και ομιλούμε μόνο για την ουσία του δόγματος χωρίς να κάνουμε ιστορικές αναφορές στο σχήμα, στον σχηματισμό του δόγματος. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω για τα σχόλιά σας εν προκειμένου. Πρώτα απ' όλα, δεν θα έλεγα έτσι ξερά ότι το δόγμα πρέπει να αλλάξει την μορφή του δόγματος. Αυτό είναι αδύνατο. Αλλά η ένταξη, η ερμηνεία, δεν πιστεύουμε στην εφαρμογή σε γνήσια μορφή κάποιου πράγματος στην κοινωνική ζωή. Αυτή η ένταξη και πώς την αφήνουμε έξω. Αλλά αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Αλλά κατά πρώτο λόγο, αυτό που ήθελα να πω στην μακρά εισαγωγή μου είναι ότι νομίζω ότι υστερούμεθα των εργαλείων κατανοήσεως της πραγματικότητος, όχι επειδή είμαστε αγνοούμε, αλλά επειδή μερικές φορές υπάρχει μια δυσκολία να θέσουμε την παράδοση, να δούμε την παράδοση σε μια ζώσα παράδοση. Εκεί δυσκολευόμαστε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Λέω ότι πρέπει, αλλά είναι τόσο δύσκολο λόγω των αλλαγών που η νεωτερικότητα επέφερε και δεν έχουν αγγίξει ακόμα τον Ορθόδοξο λόγο. Πώς να το επιτύχουμε τώρα και να το ζήσουμε συνδυάζοντας αυτά τα πράγματα, συνδέοντας αυτά τα πράγματα? Δεν είναι μόνο θέματα που εγείρονται από την νεωτερικότητα, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που εγείρονται. Γέρθησαν εδώ σήμερα το πρωί αυτά τα ερωτήματα. Οι Ορθόδοξοι τα γνωρίζουν. Η Ελένη, δεν μπορεί να πεις ότι είναι γενίκευση ότι οι Ορθόδοξοι κάνουν τούτο και εκείνο. Εξαρτάται από τον Ορθόδοξο. Όταν ερωτάς
το πώς αντιμετωπίζονται οι πατέρες, πώς τους διαπραγματευόμαστε ιστορικά. Εξαρτάται ποιους μεταξύ των Ορθοδόξων. Υπάρχουν παραδείγματα, παραθέματα των πατέρων της Εκκλησίας που λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή ή σαν καθοδήγηση πνευματική. Αν ακούσουμε τους ομιλητές μας εδώ, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ. Μικρόφωνο παρακαλώ, η ομιλήτρια να χρησιμοποιεί μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεται. Θυμάμαι, δεν έχει σχέση μόνο με την πατερική αλλά γενικά, την πατερολογία, αλλά γενικά καλέσαμε τον κύριο Λεγκράν και ο καθηγητής Ζιούλας και οι δύο ομιλητές. Από την αρχή καταλάβαμε ότι η μεθοδολογία τους ήταν εντελώς διαφορετική. Ο κύριος Λεγκράν άρχισε να ομιλεί για τον Αθανάσιο από το ιστορικό πλαίσιο. Η εμπειρία έρχεται πρώτη και κατόπιν ακολουθεί η θεολογία. Ο καθηγητής Ζιούλας άρχισε από την αντίστροφη πλευρά, άρχισε από την θεολογία και τα κύρια θεολογικά ζητήματα που γέρθησαν από τον Αθανάσιο. Είναι το ίδιο με τους πατέρες στην προσέγγιση μας ως Ορθόδοξοι ή όχι. Μου διέφυγε αυτό που είπατε. Μακάρι να ήμουν παρούσα σε εκείνη τη συζήτηση. Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή τη συζήτηση οικουμενικά είναι ότι κάποιοι νιώθουν πολύ άβολα που δεν υπάρχει εξηγητικά εργαλεία όταν προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα εδάφια. Άλλοι νιώθουν άνετα. Και μέσα λοιπόν και μεταξύ των μη Ορθοδόξων δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση. Αρχίζουν από την εξηγητική πλευρά και αρχίζουν από την ερμηνευτική πλευρά. Δεν ξέρω αν το ερώτημα είναι απλώς Ορθόδοξο ή μη Ορθόδοξο ερώτημα. Γενικότερο, έχουμε ώρα για μία άλλη ερώτηση πριν διακόψουμε για το γεύμα. Dutch Deli. Θέλω να εγείρω τρία θέματα. Εδώ για την συνεφεϊκή θεολογία σε διάλογο με τις άλλες θεολογίες είναι μια ανάγκη για να κατανοήσουμε μερικά πράγματα για την θεολογία μας που ίσως να μην μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά. Ίσως είναι μια αυταρέσκεια δική μας. Το θέμα είναι η θέση του άλλου μέσα στην θεολογική συνομιλία για τον Βρόφσκι. Καταλαμβάνει μεγάλο χώρο αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις και μου κάνει εντύπωση ότι είναι εκείνος που ζήτησε για τη νεοπατερική σύνθεση. Δεν διάβασα τίποτα που να είναι ένα παράδειγμα μιας νεοπατερικής συνθέσεως. Αυτός προλυένει το έδαφος γι' αυτό, αλλά τα περισσότερα άρθρα του είναι σε απόκριση σε οικουμενικές συνεδριάσεις, στην εσκατολογία, και δεν ξέρω αν υπάρχουν παραδείγματα. Ποια είναι η νεοπατερική σύνθεση και τι εννοεί περισσότερο? Ίσως να εννοεί μην επαναλαμβάνετε τους πατέρες αλλά να τους επανερμηνεύσετε. Και νομίζω ότι το θέμα της συνέχειας δεν εννοεί κάτι νέο, εντελώς διαφορετικό από εκείνο των πατέρων. Νομίζω ως προς το περιεχόμενο αυτού του συνεδρίου δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή τη διαίρεση στον Ιησού Χριστό. Το σχήμα είναι το περιεχόμενο και το περιεχόμενο είναι το σχήμα. Νιώθω λοιπόν άβολα για αυτή τη διαίρεση. Την κατανοώ κατά κάποιο τρόπο. Διότι νομίζω η δική μου προϋπόθεση είναι ότι στην Ορθοδοξία πιστεύουμε σε ένα Θεό που κοινωνεί με τον μη Θεό, με την κτήση, με την ανθρωπότητα.
και αυτός ο πυρήνας μπορεί να εκδηλωθεί, να εκφραστεί με διάφορους τρόπους και να προσλάβει διαφορετικές μορφές και σχήματα. Και με τους καθολικούς και τους προτεστάντες τους βλέπω τώρα ότι πείθονται από αυτό, ότι όλη η ομάδα των θεολόγων αναφέρονται σε αυτό, οι ρωμαιοκαθολικοί σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Αυτό βλέπω στην Ορθοδοξία, ότι αντί να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, βρίσκουμε νέους τρόπους τώρα να αποφασίσουμε σε τι διαφέρομαι από αυτούς. Ένα παράδειγμα, υπάρχει μια πρόταση για μια ανακοίνωση. Οι καθολικοί και οι προτεστάντες επανανακαλύπτουν την θέωση, δεν έχουν όμως την ίδια κατανόηση, διότι δεν έχουν την ίδια αντίληψη περί επεκτάσεως. Λοιπόν, ξαφνικά τώρα έχουμε, αν είναι να λέμε, δεν είναι αυτό σπουδαίο ότι οι προτεστάντες και οι καθολικοί τελικά έχουν πιστεί ότι η θέωση είναι κάτι που θα πρέπει να στραφούμε σε αυτήν. Βρίσκουμε κάτι σκοτεινό στην άποψη των εταίρων, αντί να προχωρήσουμε σε κάποια σύνθεση. Αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι μια πυρηνική, ένα πυρηνικό θέμα, μπορούμε να βρούμε τρόπους να το προσεγγίσουμε με τους άλλους. Αλλά ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Ενδιαφέρον το σχολείο σας. Ένας διάλογος με άλλους είναι αναποφευκτός, αλλά επίσης και η πραγματικότητα που μας περιβάλλει πρέπει να μας απασχολεί. Παρακαλώ. Ας ευχαριστήσουμε και τους δύο παρουσιαστές μας. Το πλαίσιο μας στην πραγματικότητα τώρα είναι το γεύμα. Είπα να κάνω μια ανακοίνωση ότι η συνεδρίαση απογευματινή θα αρχίσει αμέσως στις 3, ακριβώς στις 3. Αν θέλετε να είστε εδώ στην αρχή, παρακαλώ να είστε εδώ πέρα στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.